Αυγά καγιανά. Αυτό θα κάνουμε τώρα. Τα λέμε και στραπατσάδα. Εντάξει, είναι το καλοκαιρινό φαγητό. Ντομάτα, αυγά και διάφορα υλικά ανάλογα με την περιοχή και ανάλογα με τη διάθεση του καθενός. Εγώ θα σας κάνω ωραία καγιανά, αυγά, με σίγλινο, μια συνταγή από τα νότια κάτω της Πελοποννήσου από τη Μάνη. Εντάξει, σίγλινο Μάνης είναι μια κλασική αξία, μια λιχουδιά πραγματική. Σε κάποιες περιοχές βάζουν και σφέλα που είναι πολύ δυνατό τοπικό τυρί, αλλού βάζουν φέτα. Έχω δοκιμάσει και καγιανά με μανούρι, οπότε σκέφτηκα να κάνουμε αυτή την εκδοχή. Καγιανά με σίγλινο και με μανούρι. Με το μανούρι θα έχουμε λίγο μια πιο ήπια, πιο γλυκά γεύση, γιατί όταν μαγειρεύεται είναι βελούδινο. Εδώ φυσικά τον τόνο πάντα το δίνει το σίγλινο. Οπότε ξεκινάω πρώτα με αυτό το υλικό, το κλασικό παστό χοιρινό. Υπέροχο, παιδιά. Σοτάρεται στην αρχή του μαγειρέματος και δίνει φοβερή γεύση σε αυτή τη σάλτσα με την ντομάτα και με τα αυγά. Ξεκινάμε το μαγείρεμα. Η Ελλάδα έχει φοβερά αλατικά, έτσι. Αυτό το σίγλινο της Μάνης είναι πραγματικά ένα υπέροχο αλατικό, το οποίο έχει δυνατή γεύση και το μαγειρεύουμε στην αρχή για να αποκτήσει ακόμη πιο δυνατή γεύση. Ωραίο αλατικό είναι και το νούμπουλο από την Κέρκυρα, το οποίο είναι φανταστικό κομμένο σε λεπτές φέτες. Να βάλουμε και το αμπάκι από την Κρήτη για να πιάσουμε όλες τις περιοχές και να κλείσουμε γεωγραφικά. Να μην βάλω και το καβουρμά από την πατρίδα μου, από τη Θράκη. Οπότε τέσσερα ιδιαίτερα αλατικά πραγματικά ξεχωρίζουν στον γαστρονομικό χάρτη μας. Τώρα, ξεκινάω εδώ το σοτάρισμα. Εδώ δεν θα το αφήσω να σοταριστεί για να πάρει πολύ χρώμα. Θα ρίξω και την ντομάτα την οποία έχω ψιλοκομμένη. Οπότε σιγά σιγά όπως ζεσταίνονται όλα μαζί, το σίγλινο θα βγάλει τα αρώματά του. Τώρα, αυτή η ντομάτα είναι η βάση για να κάνουμε το καγιανά, έτσι. Θα αφήσουμε την ντομάτα να σιγομαγειρευτεί για κανένα δεκάλεπτο περίπου, να πιει τα υγρά της και μαζί το σίγλινο θα ζεσταθεί και θα βγάλει και αυτό τα αρώματά του και μετά θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Όμως, εγώ σκέφτηκα να συνοδεύσουμε τα αυγά καγιανά και με ένα ωραίο σκορδόψωμο. Οπότε πάμε στην επόμενη φάση, πάμε να ετοιμάσουμε ωραία σκορδόψωμα. Μπροστά μου έχω χωριάτικο ψωμί κομμένο σε φέτες. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και μπαγκέτα ή ό,τι άλλο, όποιο άλλο ψωμί σας αρέσει. Εδώ τώρα βάζω ελαιόλαδο και τριμμένο σκόρδο, σκελίδες σκόρδου σε άλμη. Και ρίχνω κουταλιές από το μείγμα πάνω στο ψωμί. Δεν έχετε ιδέα πόσο ταιριάζει αυτό το σκορδόψωμο με τα αυγά καγιανά. Και από πάνω ρίχνω τριμμένη παρμεζάνα. Και ψήνω για περίπου 10-12 λεπτά στους 180 βαθμούς. Και μετά έχουμε ένα υπέροχο συνοδευτικό. Αυτό το σκορδόψωμο, παιδιά, είναι λιχουδιά φοβερή. Και ξέρετε, ταιριάζει με τα πάντα. Οπότε πάμε φούρνο και επιστρέφουμε για τη συνέχεια. Ας κάνουμε και ένα ανακάτεμα εδώ στην ντομάτα με το σίγλινο. Να το σιγά σιγά αρχίζει και στεγνώνει. Όταν θα στεγνώσει τελείως, θα συνεχίσουμε με τα αυγά. Πάω στο φούρνο. Ήρθε η ώρα τώρα να αλατίσουμε τις ντομάτες. Ρίχνω λοιπόν ανθό αλατιού σε νυφάδες. Να το βλέπετε, σιγά σιγά αρχίζει και στεγνώνει η σάλτσα ντομάτας και φυσικά το σίγλινο τώρα μέσα έχει βγάλει φοβερά αρώματα καπνιστά. Είναι υπέροχο αλατικό. Και σε αυτή τη φάση τώρα θα προσθέσω το μανούρι. Μιλάμε για ένα pop τυρί, μαλακό τυρί, ωραίο, φτιαγμένο από εγωπρόβειο γάλα. Έχει μια πολύ ήπια, βελούδινη υφή και ήπια γεύση. Οπότε είναι ένα τυρί που ταιριάζει με πάρα πολλά πράγματα και ουσιαστικά γίνεται πολύ νόστιμο όταν ψηθεί ή όταν ζεσταθεί. Εγώ το κόβω σε μικρότερα κομμάτια. Για να το ρίξω μέσα στη σάλτσα.
Πάμε λοιπόν εδώ. Έχει όμως η ελληνική κουζίνα κάτι φοβερά πιάτα, έτσι. Τώρα τα αυγά αυτά με την ντομάτα, με το σύγκλινο, με τα τυριά, είναι απλά ένας ονειρεμένος συνδυασμός και πλήρως καλοκαιρινός. Συμφωνείτε? Ναι. Δύο-τρία λεπτά μέχρι να λιώσει το μανούρι ή να ζεσταθεί, τέλος πάντων, να αρχίσει να μαλακώνει, και πάμε στα αυγά. Εδώ έχω 8 αυγά. Θα ρίξω λίγο αλάτι και θα τα χτυπήσω. Ρίχνω λοιπόν λίγο ανθό αλατιού και τα χτυπάω. Και τα ρίχνω μέσα εδώ στο υπόλοιπο μείγμα. Και ξεκινάμε το ανακάτεμα. Και είμαστε πάνω από το τηγάνι, ανακατεύοντας συνέχεια μέχρι να μαγειρευτούν τα αυγά, και εδώ θέλει προσοχή. Δεν πρέπει να σφίξουν τα αυγά, έτσι, πρέπει να είναι αφράτα, ωραία, όπως είναι και τα scrambled eggs. Οπότε ανακατεύουμε μέχρι να αρχίσουν να μαγειρεύονται και μετά κατεβάζουμε από την εστία. Και όχι πολύ δυνατή ένταση. Αυτό που θα σας βοηθήσει και εσάς να δείτε αν έχουν μαγειρευτεί σωστά τα αυγά είναι αυτή η υγρασία περιμετρικά στο τηγάνι. Όταν θα αρχίσουν να στεγρώνουν τα αυγά εδώ περιμετρικά, σημαίνει ότι είναι έτοιμα. Στο μεταξύ βλέπετε ότι είναι σούπερ αφράτα, έτσι. Αυτό θέλουμε. Αυτός είναι ο περίφημος καγιανάς, με σύγκλινο και με μανούρι. Ρίχνω και λίγο φρεσκοτριμμένο πιπέρι. Πάμε να δούμε την κάρτα με τα υλικά και επιστρέφουμε για το σερβίρισμα. Για τον καγιανά με σύγκλινο και μανούρι, για 4 μερίδες θα χρειαστείτε 8 αυγά, 150 γραμμάρια σύγκλινο, 500 γραμμάρια ψιλοκομμένες ντομάτες, ένα κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη, 200 γραμμάρια μανούρι pop, ελαιόλαδο, ανθό αλατιού σε νυφάδες και 4-5 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι. Και για το σκορδόψωμο θα χρειαστείτε 8 φέτες χωριάτικο ψωμί, 8 σκελίδες σκόρδο σε άλμη, ελαιόλαδο, 100 γραμμάρια τριμμένη παρμεζάνα και 5-6 κλωναράκια φρέσκο θυμάρι. Εγώ ομολογώ, έκλεψα, έτσι. Δοκίμασα. Δεν υπάρχει. Έτσι, πρέπει να είμαι σίγουρος τι σας δίνω να δοκιμάσετε. Δεν γίνεται αλλιώς, παιδιά. Πρέπει πρώτος να δοκιμάσω. Λοιπόν, είναι μια φανταστική συνταγή, απίθανη, ονειρεμένη, και εδώ τη διαφορά τι κάνει το μανούρι, που είναι πάρα πολύ βελούδινο και γλυκό και έρχεται και η ισορροπή της γεύσης. Δεν σας λέω τίποτα άλλο. Αυγά με ντομάτα μπορεί να έχετε στο μυαλό σας, αλλά με σύγκλινο και με μανούρι είναι τελείως διαφορετικά. Λοιπόν, έτοιμα τα σκορδόψουμε εδώ, τα βλέπετε λαχταριστά, και δίπλα σερβίρω τον καγιανά. Και βλέπετε πόσο βελούδινα είναι τα αυγά. Έτσι τα θέλω, αφράτα, αφράτα. Οπότε μετά ο καθένας βάζει ένα σκορδόψωμο στο πιάτο του, βάζει και αυγά καγιανά από πάνω και απολαμβάνει ένα ακόμη απόλυτο καλοκαιρινό φαγητό. Τελικά αυτό το καλοκαίρι έχει μόνο λιχουδιές, μόνο ωραία φαγητά. Από τα πολύ ωραία πιάτα που πρέπει να δοκιμάσετε. Είστε έτοιμοι? Έτοιμοι. Ήρθε η ώρα σας. Ευχαριστούμε. Τα αυγά με ντομάτα τα λένε στραπατσάδα σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, καγιανά στη Νότιο Πελοπόννησο και στην πόλη Μενεμένη. Η βάση τους είναι μία σάλτσα ντομάτας και αυγά, και μετά, ανάλογα με την περιοχή, προσθέτουν φέτα, πιπεριές ή σύγκλινο.
Τα πολύ δικαμενεμένη τα μαγειρεύουν και με καυτερή πιπεριά.